Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Χρήστος Γιαννούλης και αυτό είναι ένα ακόμα On Bet, στοιχηματική εκπομπή του On Sports που έχει στόχο φυσικά να σας στείλει στο ταμείο. Στην προηγούμενη επικοινωνία μας είχαμε περίπου 50% ποσοστό επιτυχίας και στις βασικές προτάσεις και στα ειδικά στοιχήματα. Πλησιάσαμε κοντά και στη βόμβα, αλλά η Τσεχία έμεινε στην ισοπαλία τελικά με το Κόσοβο. Οπότε τώρα συνεχίζουμε και με Ευρωλίγκα και με προκριματικά. Έχουμε αρκετά πράγματα που μπορούμε να διαλέξουμε σημεία στο κουπόνι. Πάμε λοιπόν να δούμε τις βασικές μας επιλογές για το επόμενο τρίμερο. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα φιλικό παιχνίδι Βραζιλία-Αργεντινή. Επιλέγουμε το goal-goal. Δεν θα υπάρχουν πολλές σκοπιμότητες, παρότι πάντα μιλάμε για το μεγαλύτερο ντέρμπι στη Λατινική Αμερική, ίσως και ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι εθνικών ομάδων. Οπότε το goal-goal στο 1,80 είναι μια καλή επιλογή για μας. Προχωράμε με το Ολυμπιακό Ζαλγκύρης για την Euroleague, βράδυ Παρασκευή στο Σεφ. Μόλις 1,5 πόντο πλεονέκτημα στη Ζαλγκύρης, η οποία όμως ούτως ή άλλως είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό τη φετινή περίοδο, το δείχνουν τα αποτελέσματά τους. Έχει βρει και τον τρόπο να κερδίζει τους Πειραιώτες η ομάδα του Σάρουνας Γιασκεβίτσιους. Πάμε λοιπόν με το διπλό στο 1,80 και προχωράμε με Football League, με Super League 2 από φέτος ουσιαστικά, με Πλατανιάς Απόλλων Σμύρνης, ένα μάτς μεταξύ δύο ομάδων που θα διεκδικήσουν την άνοδο, ένα ντέρμπι ανόδου ουσιαστικά, πολύ νωρίς έρχεται στη σεζόν για τη Super League 2. Δύσκολο να εντοπίσει κανείς το σημείο, αυτά τα παιχνίδια πάντα είναι απρόβλεπτα. Πάμε όμως με τον goal-goal, γιατί και οι δύο είναι ομάδες και σκοράρουν και δέχονται τέρματα. Οπότε το goal-goal στο 1,90 είναι μια καλή επιλογή. Και τέλος, πάμε με το τελευταίο παιχνίδι της Ελλάδας σε αυτά τα προκριματικά, το Ελλάδα-Φινλανδία που έρχεται σε αρχές εβδομάδας. Πάμε και εδώ στο goal-goal σε απόδοση 2, γιατί η εθνική πλέον με το Fanskip παίζει πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Οι Φινλανδοί έχουν ακόμα ελπίδες για κάτι καλό, θα προσπαθήσουν να πάρουν αποτέλεσμα, οπότε πάμε με το goal-goal σε απόδοση 2. Και πάμε τώρα να δούμε και ειδικά στοιχήματα, κάποια από αυτά τα fan bets που λέμε, που έχουμε επιλέξει, έτσι ώστε να κάνουμε και πιο ωραία την παρακολούθηση αγώνων. Ξεκινάμε λοιπόν τις επιλογές μας με το παιχνίδι της CSKA Μόσχας με τη Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα το βράδυ της Παρασκευής. Ένα πολύ δυνατό μάτς για τις δύο ομάδες, οριακό γιατί η Φενέρ γενικά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Η CSKA έρχεται από την ήττα σοκ στη Βιλερμπάν. Πάμε στην ισοπαλία στο ημίχρονο, ένα πολύ εξεζητημένο σημείο, αλλά με μεγάλη αξία, 13,75 η απόδοσή του. Αν το παιχνίδι είναι κλειστό, γιατί να μην είναι ισόπαλες οι δύο ομάδες μετά από δύο περίοδους και να φέρουν την απόδοση αυτή που έχουμε διαλέξει. Πάμε στο σημερινό παιχνίδι της Εθνικής, το μάτς της Παρασκευής στο Γερεβάν, Αρμενία-Ελλάδα. Έχουμε διαλέξει να σκοράρει ο Πέτρος Μάνταλος, αρχηγός της ΑΕΚ που έχει κληθεί στην Εθνική και πιθανότατα θα είναι και στην αρχική δεκάδα. Είναι σε καλή κατάσταση. Όσο ήταν καλά και αυτό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ ήταν μπροστά στο σκορ. Γιατί να μην βρει δίχτυα σε κάποιον από αυτούς τους συνδυασμούς που κάνουν οι Έλληνες διεθνείς από τη μέση και μπροστά και να φέρει την απόδοση του 4,25. Και πάμε στο Κόσοβο-Αγγλία. Διαλέγουμε το over 4,5 goal σε απόδοση 5,5. Η Αγγλία σε αυτά τα προκριματικά είναι σαρωτική, σκοράρει διαρκώς, βάζει πάντα πολλά goal ανεξαρτήτου έδρας. Το έκανε και στη Βουλγαρία, το κάνει και στα εντός έδρας παιχνίδια της. Έβαλε 7 στο προηγούμενο που εμείς είχαμε δώσει 4,6 goal για ένα goal που μπήκε στο 85, δεν ήρθε το σημείο. Πάμε λοιπόν εδώ τώρα στο over 4,5 αυτή τη φορά σε απόδοση 5,5. Και τέλος το Ελλάδα-Φιλανδία που όπως είπαμε έχουμε επιλέξει το αμφίσκορο στις βασικές προτάσεις. Θέλουμε φυσικά να κερδίσει και η εθνική μας ομάδα. Αν λοιπόν η Ελλάδα κερδίσει με ένα σκορ 2-1, 3-1, τότε θα επιβεβαιώσει το combo bet με τη νίκη της Ελλάδας και το goal-goal και θα φέρει απόδοση 5-15. Και κλείνουμε με τη βόμβα φυσικά του κουπονιού, τη βόμβα που έχουμε διαλέξει για το τρίμερο που έρχεται, η οποία είναι από παιχνίδι των προκριματικών. Είναι παιχνίδι φιλικό στο διάστημα αυτών των προκριματικών, Ουγγαρία-Ουρουγουάη. Ένα φιλικό παιχνίδι που εντάξει, δεν μπορεί να έχει κάποια ιδιαίτερη σκοπιμότητα και για τις δύο ομάδες, γιατί οι Ούγγροι μπροστά στο κοινό τους να μην δώσουν το κάτι παραπάνω, να κερδίσουν μια πολύ καλή ομάδα όπως η Ουρουγουάη, να έρθει ο άσος του 4,50 και να επιβεβαιωθεί και η δική μας πρόβλεψη. Αυτές λοιπόν ήταν οι επιλογές του OnBet για αυτό το κουπόνι που ξεκίνησε να τρέχει από σήμερα Παρασκευή. Ευχόμαστε όσοι τους ακολουθήσετε να πάτε στο ταμείο και θα είμαστε μαζί την Τρίτη με περισσότερες προβλέψεις και ακόμα παραπάνω επιλογές για να διαλέξουμε τα σημεία μας και να πάμε στο ταμείο. Γεια σας και καλό Σαββατοκυριακό.